Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Και πάλι μαζί. Απόψε είναι Τρίτη, 5 Μαρτίου του 2024. Έχουμε μερικά σχόλια φίλων να τα σχολιάσουμε και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πω μόνο ότι έβρεξε σήμερα και χθες σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Με εξαίρεση μια-δυο περιπτώσεις που έκανε καταστροφές, αυτή η βροχή είναι πολλά δισεκατομμύρια ευρώ βοήθεια κυρίως στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, γιατί εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας τώρα τα στάρια, τα κριθάρια, τα δέντρα, τα τριφύλια που έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν, τα λιβάδια, τα βοσκοτόπια. Λοιπόν, πάμε. Ο Λεογκόφο. Σχολιάζει αυτό που είπα χθες, ότι δεν πάλεψε κανείς για τη μεταπολίτευση. Είπα ότι η μεταπολίτευση τη χρωστάμε στην τραγωδία της Κύπρου. Και είπα ότι χωρίς την τραγωδία της Κύπρου πιθανόν να αργούσε να έρθει η λεγόμενη μεταπολίτευση, και επειδή τη χρωστάμε και επειδή η μεταπολίτευση έχει ευθύνες για το 30% που χάθηκε το νησί, όφυλαν να βάλουν σε αυτά που έκανε η Καθημερινή, να βάλει και ένα κομμάτι σε αυτούς που πρόδωσαν. Έγινε η τραγωδία στην Κύπρο και έχουμε μεταπολίτευση. Ο κύριος Λεογκόφο λέει, Λεογκόφο 92-98. Όχι και δεν πάλεψε κανένας για να έρθει η μεταπολίτευση και η δημοκρατία. Πολύ εύκολα ξεχνά την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 17 Νοέμβρη. Αλλά από έναν αξιωματικό που είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων των σχολών της αριστοκρατίας, είναι δύσκολο να θέλουμε να θυμάται κάτι τέτοιο. Καταρχάς, τι σχέση έχει το Πολυτεχνείο με τη μεταπολίτευση? Το Πολυτεχνείο έγινε όντως εκεί φοιτητές, εργάτες, πολίτες. Διαμαρτυρήθηκαν, διαδήλωσαν, έφαγαν ξύλο, έφαγαν σφαίρες για την Χούντα, αλλά δεν έκαναν κάτι. Ίσα ίσα έφεραν μια χειρότερη Χούντα, στη διάρκεια της οποίας δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας για τη λεγόμενη αντίσταση. Ποια αντίσταση? Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν στη διάρκεια? Δεν απομειώνουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όμως ήταν αυθόρμητη, χωρίς σχέδιο και οργάνωση, γι' αυτό ήταν και είναι και αποδεκτή από τον κόσμο. Από εκεί και μετά όμως δεν υπήρχε οργανωμένη αντίσταση που μας οδήγησε στην μεταπολίτευση. Εντάξει, να μάθουμε να ερμηνεύουμε σωστά τα ιστορικά γεγονότα, όχι όπως εξυπηρετεί την ιδεολογία μας ή τέλος πάντων αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας. Εντάξει, τώρα για τα πανεπιστήμια η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Κάποια στιγμή, δεν θέλω να πω το υπόλοιπο, ένας υπουργός γεωργίας μόλις ανέλαβε με κάλεσε στο γραφείο, το έχω ξαναπεί εδώ σε εκπομπή, και μου λέει τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω. Του είπα, ζήτα έναν κατάλογο από τις υπηρεσίες σου, τι αγροτικά προϊόντα εισάγουμε. Και προσπάθησε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί απαγορεύονται οι επιδοτήσεις, στο πλαίσιο της αυτών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίξουμε εκείνους τους τομείς που θα περιορίσουν τις εισαγωγές ξένων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Γιατί? Διότι φεύγει έξω κάθε χρόνο, αν δούμε τις αιτίες της πτώχευσης της Ελλάδας, είναι ακριβώς αυτή. Είναι το λεγόμενο εμπορικό ισοζύγιο. Μονίμως βγαίνει έξω συνάλλαγμα. Πάμε τώρα λοιπόν στα πανεπιστήμια. Είπα, εδώ ήταν ξεκάθαρη η θέση μου. Κάθε χρόνο πόσα παιδιά βγαίνουν έξω, πόσες χιλιάδες παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα βγαίνουν κάποια στιγμή. Ίσα ίσα πρέπει να βγαίνουν, να εμπλουτίζουμε, να δούμε τι κινείται στα πανεπιστήμια της Αμερικής, της Αγγλίας, της Ευρώπης, της Ρωσίας. Τι αέρας κινείται να φέρνουμε στην Ελλάδα. Όμως αυτό που συμβαίνει είναι μια διαρροή εγκεφάλων. Δηλαδή, ασχέτως
των λόγων για τους οποίους ο καθένας φεύγει, να πάρουμε τα τελευταία 10 ή 20 χρόνια να δούμε πόσα παιδιά έφυγαν για να σπουδάσουν έξω. Είτε για πρώτο πτυχίο, είτε για μεταπτυχιακά, είτε για διδακτορικά. Και με βάση αυτό, προσέξτε και τι γίνεται. Πολλοί από αυτούς που φεύγουν, για να μην πω οι περισσότεροι, μένουν έξω. Γιατί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες, γιατί τους εκμεταλλεύονται τα κράτη εκεί. Να μην πω και κάποιοι που στρατολογούνται, έχω και μαρτυρίες. Λοιπόν, για να αποφύγουμε λοιπόν την διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό, για ποιες είναι οι αιτίες, να αναλύσουμε ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν τους ανθρώπους έξω. Μία από αυτές είναι και τα πανεπιστήμια. Θεωρούν ότι τα ονόματα. Αυτά τα ονόματα να κάνουν παραρτήματα στην Ελλάδα για να μην φεύγουν τα παιδιά μας. Δηλαδή, τι καινούριο είπαμε, τι εγκληματικό είπαμε. Αντί να φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, να ξοδεύουν και 100-200.000 ευρώ ή δολάρια όσοι έχουν, να είναι εδώ το πανεπιστήμιο, να σπουδάζουν εδώ και να μένουν εδώ τα παιδιά. Πού είναι το πρόβλημα? Δηλαδή βάζουμε το κεφάλι μας μέσα στην άμμο και δεν βλέπουμε μια πραγματικότητα? Φεύγουν τα παιδιά μας έξω ή δεν φεύγουν? Να βρούμε τρόπους να μην φεύγουν. Να βελτιωθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μέσα να βελτιωθούν. Δεν είπε κανείς να μην βελτιωθούν. Μήπως όμως ο ανταγωνισμός βοηθήσει και τα ελληνικά πανεπιστήμια? Και είπαμε μη κερδοφόρα πανεπιστήμια να έρθουν στην Ελλάδα. Μη κερδοσκοπικά. Και αυτό μπορείς να το διασφαλίσεις. Ό,τι κερδίζουν να επανεπενδύεται. Και τι άλλο είπαμε? Καμία άδεια στην Αθήνα. Καμία. Να δει η Ελλάδα σε ξένο πανεπιστήμιο. Να δει η Ελλάδα πού έχουμε ανάγκες και αναπτυξιακές. Γιατί το πανεπιστήμιο είναι και ανάπτυξη. Η Μασαχουσέτη έχει 200 τόσα πανεπιστήμια και κολέγια και το μισό ΑΕΠ είναι από τα πανεπιστήμια. Είναι και ανάπτυξη. Πού έχουμε ανάγκη λοιπόν ανάπτυξης και περιοχές που έχουν και κάποιο συμβολισμό, αν θέλεις να έρθεις στην Ελλάδα, τράβα εκεί. Ούτε ένα στο λεκανοπέδιο. Και πρόσεξε, θα έρθεις στην Ελλάδα. Τι επενδυτικό πρόγραμμα έχεις? Αυτά με τις offshore και με τα funds και τα λοιπά, τι επενδυτικό πρόγραμμα έχεις? Κτηριακές εγκαταστάσεις, εστίες, αυτά τα campus που λένε. Φέρετε το επενδυτικό σου πρόγραμμα, να πάρεις μια υπογραφή φαρδιά πλατιά από 2-3 συναρμόδιους υπουργούς και κάντο. Όχι να έρθουν εδώ για να οικονομήσουν, όπως ήδη μου λένε ότι κάποιοι κολλητοί από τους γνωστούς εδώ του Κολονακίου με την κυβέρνηση φέρνουν εδώ για να οικονομήσουν και να κερδοσκοπήσουν. Όχι. Οριζοντίως και καθέτος όχι. Τους όρους και τις προϋποθέσεις τις είπα. Και ακούω. Γράψε σχόλιο άμα θέλεις να πεις που κάνω λάθος. Λάθος είναι να χάνουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Να κάνουμε μάγκες στους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς με τα Ελληνόπουλα που πηγαίνουν, σπουδάζουν εκεί και δεν γυρνάνε ποτέ στην Ελλάδα. Γεώργιος Μεσημέρης. Έπρεπε να τους έχουν δώσει από χθες τους S300. Άχρηστα υλικά χωρίς αναβάθμιση και χωρίς βλήματα. Και δεν έχει να δώσει κανένα λόγο στη Ρωσία. Αυτή η αγορά έγινε από την Κύπρο με αντάλλαγμα άλλων οπτικών συστημάτων για την αεράμινα των νησιών. Γεώργιος Μεσημέρης. Ακούστε, δεν μ' αρέσει να σχολιάζει ο κόσμος, γιατί ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα είναι γιατί ποτέ δεν μας έδωσαν λόγο. Αλλά να σχολιάζουμε όταν γνωρίζουμε. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι έτσι, κύριε Μεσημέρη. Δεν τα πήραμε από την Κύπρο. Οι S300 αγοράστηκαν νομίζω από την Κύπρο. Τελικά έφτασαν να πάνε στην Κύπρο επί Κληρίδη. Νομίζω από τον Κυπριανού αγοράστηκαν. Έγινε παραγγελία. Έφτασαν επί Κληρίδη. Ο κύριος Σιμίτης, πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεχόμενος πιέσεις από τους δυτικούς, είπε στον Κληρίδη να αγοράσω εγώ τους S300 και εσύ να πάρεις το Ορμιένα και κάποια άλλα συστήματα, το ισόποσο. Και την υπογραφή τη συμφωνία της αγοράς την έκανε τελικώς η Ελλάδα. Ρωσία-Ελλάδα. Βάλαμε υπογραφή και είπαμε πιστοποιητικό τελικού χρήστη η Ελλάδα δεσμεύτηκε να μην τη δώσει πουθενά. Άρα να μην λέμε ανακρίβειες, δηλητηριάζουμε τον κόσμο
αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί και θα δείτε παρακάτω τι συνέπειες έχουν αυτά. Τώρα, εδώ δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Ρωσία το οπλικό αυτό σύστημα. Εδώ τα είχαν φέρει 25 Μαρτίου πριν από λίγα χρόνια, νομίζω επί Κωνσταράκου, ο μόνος που τόλμησε, ο αείμνηστος, και έκανε βολή με τους S-300 και το κομμάτιασε αυτό το ομοίωμα που πετούσε. Τους έφεραν εδώ για να γίνουν παρέλαση. Προσέξτε, μπήκαν στη φάλαγγα οι S-300 και έπεσαν τα μεγάλα μέσα, πίεσαν την κυβέρνηση και γύρισαν πίσω χωρίς να κάνουν παρέλαση. Το ζήτημα λοιπόν είναι να μην έχει η Ελλάδα αμυντική αυτονομία. Γιατί, να σας θυμίσω ότι στα Ήμια ο Χόλμπρουκ είχε πει, όταν είχε αφυπηρετήσει, είχε πει στον Μπάγκαλο σε μια συνάντηση που κάνανε στη Νέα Υόρκη, ότι αν χτυπούσατε τους χαρπούν στα Ήμια με τα χαρπούν τον τουρκικό στόλο, δεν θα πήγαιναν στο στόχο. Διότι με ηλεκτρονικά αντίμετρα θα τους εκτρέπαμε. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να είναι πιο κοστοβόρο και μπορεί να έχει και πολιτικό κόστος. Η Ελλάδα πρέπει να έχει αμυντικά συστήματα τα οποία να μπορούν να είναι σε θέση να αποτρέψουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν λέω να έχουμε μόνο ρωσικά, κυρίως αμερικάνικα, γαλλικά, γερμανικά και ρώσικα, ούτως ώστε κάποια να λειτουργήσουν αν χρειαστεί ή να έχεις αυτοπεποίθηση όταν διαχειρίζεσαι, και αν κάποιος πάει να σε πιέσει ότι δεν λειτουργήσουν τα όπλα που σου έδωσε, μην ανησυχείς, έχω κι άλλα. Εντάξει, πάνω απ' όλα είναι το εθνικό συμφέρον και κανένα συμφέρον καμιάς χώρας συμμαχικής. Γιατί όπως είπε ο Δένδιας, αν γίνει κάτι θα είμαστε μόνοι. Και τότε κάποιος πρέπει να πατήσει το κουμπί, και το πατήσει το κουμπί πρέπει να πάει εκεί στο στόχο του το βλήμα. Όσον αφορά το άχρηστα υλικά χωρίς αναβάθμιση, εδώ είναι άλλο μεγάλο λάθος. Τα υλικά αυτά μπορούμε να τα αναβαθμίσουμε. Υπάρχουν χώρες που τα αναβαθμίζουν. Μία από αυτές είναι και η Ουκρανία. Μπορούμε να ζητήσουμε από εκεί, να πληρώσουμε. Που αναβαθμίζει η Πολωνία και άλλες χώρες. Να τα αναβαθμίσουμε, γιατί δεν κατάλαβα. Οπότε ποιος σας τα λέει αυτά? Αυτός που σας τα λέει δεν αγαπάει την Ελλάδα, να το ξέρετε. Βασίλειος και εσές. Οι S-300 θα είναι άχρηστοι σε λίγο, γιατί απλά είναι ρωσικά όπλα και εμείς με τη Ρωσία τα κάναμε σκατά. Θα είναι άχρηστοι γιατί αν χρειαστούμε κάποιο ανταλλακτικό, πού θα το πάρουμε? Απάντησα πριν από λίγο. Είδατε τι κυκλοφορούν. Αυτά, επαναλαμβάνω, όσοι τα κυκλοφορούν και τα διαβάζουν άνθρωποι που δεν έχουν ειδικές γνώσεις, αυτοί δεν αγαπούν την Ελλάδα. Θέλουν να τα δώσουμε, να ξεβρακωθεί η Ελλάδα και να είμαστε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Όχι. Όχι. Άλλος, Dexter, και αν δεν υπάρχουν ανταλλακτικά πώς θα συντηρηθούν, και αν τους ανταλλάξουμε με Patriot πού θα διαπράξουμε εθνικό έγκλημα? Καταρχάς, αν τους ανταλλάξουμε με Patriot θα υπάρχει η παραβίαση μιας συμφωνίας που εκεί μπορεί να έχουμε πολιτικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς, και υπάρχει και ένας κρίσιμος τομέας που ούτε θέλω καν να το σκέφτομαι από την Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είπε ποτέ η Αμερική θα μας δώσει Patriot? Ποτέ δεν το είπε. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει άλλος λόγος, ο επιχειρησιακός που σας είπα. Γιατί να τους δώσουμε? Και είναι καλύτερων δυνατοτήτων οι S-300 από τους Patriot. Να μείνουν εκεί που είναι, η Ελλάδα να κάνει αυτό που πρέπει, να τους εξυγχρονίσει, να τους αναβαθμίσει όσο είναι δυνατόν. Υπάρχουν δυνατότητες και να σταματήσουν αυτά. Αυτά είναι πονηρά πράγματα τα οποία τα διασπείρουν αυτοί που δεν θέλουν το καλό της Ελλάδας. Το ξαναλέω. Να. Ο Κλεολόγκ. Ανταλλακτικά νομίζω βρίσκονται μέσω άλλων χωρών που συνεργάζονται με τη Ρωσία. Ορίστε, το είπε ο άνθρωπος. Η κυρία Φρόσο Αχιλλέως από τη Λεμεσό έκανε ένα σχόλιο. Η Ζαχάροβα καλά τα είπε στους Άγγλους, το είπα στην προηγούμενη εκπομπή. Χθες είπε η Ζαχάροβα ότι οι Άγγλοι κάνουν παιχνίδια στις πλάτες της Κύπρου. Και απαντάει σε αυτό, λέει από κάτω ο κύριος Basic Info. Το ξανθό γένος θα μας σώσει όπως το 1974. Τι είπε ο Μακάριος για την προδοσία του Σοβιετικού συμμάχους του? Καταρχάς, αυτό με το ξανθό γένος είναι, δεν ξέρω τι προφητεία τι είναι. Είναι λάθος ο κόσμος να πιστεύει στις προφητείες. Προσέξτε, υπό ποια προϋπόθεση? Ότι μπορεί πολλές από τις προφητείες
έχουν ουσία μέσα. Δηλαδή, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι, θα έλεγα, στρατηγικές εκτιμήσεις από ανθρώπους που είναι της πίστης και όμως υπάρχει, αν κανείς επαναπάβεται στις προφητείες, τότε είναι, αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Οι προφητείες δίνουν μια κατεύθυνση και σε αυτή την κατεύθυνση σε καλούν να εργαστείς. Όσον αφορά το ξανθό γένος, όποιος πιστεύει ότι θα μας σώσει ο οποιοσδήποτε, κάνει λάθος. Είναι τραγικά, τραγικές αυτές οι απόψεις, θα μας σώσει ούτε το ξανθό, ούτε το αμερικανικό, ούτε το γερμανικό. Κανένα γένος δεν θα μας σώσει. Η κάθε χώρα οφείλει να κάνει αυτά που πρέπει για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα για την Κύπρο. Την Κύπρο την εισβολή τη σχεδίασαν οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί. Οι Ρώσοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να την αποτρέψουν, αλλά δεν είναι αυτή η βασική υπεύθυνη. Η βασική υπεύθυνη είναι οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί που έβαλαν τους Τούρκους στο νησί. Μην βάζουμε στην άκρη τους κύριους υπεύθυνους και προσπαθούμε να δείξουμε τις ευθύνες των Σοβιετικών. Οι Σοβιετικοί στην Κύπρο ήθελαν να ξεσπάσει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, είχαν πληροφορίες, θα μπορούσαν ενδεχομένως μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να το αποτρέψουν, το άφησαν να εξελιχθεί για να ξεσπάσει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος και να καταρρεύσει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό όμως δεν είναι ευθύνη για την εισβολή, η ευθύνη είναι αυτών που την σχεδίασαν, κύριε. Εντάξει. Στην άκρη θα βλέπουμε καθαρά, βγάζουμε τα γυαλιά της ξενοδουλίας και της εθελοδουλίας, να βλέπουμε καθαρά για να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Πάμε τώρα σε αυτό το τεράστιο θέμα με την επιστολική ψήφο. Το ξαναλέμε, δεν πειράζει. Ο ελληνισμός εκτός Ελλάδος είναι ισχυρότερος πιθανόν και πληθυσμιακά και οικονομικά, η οικονομική του ισχύς, και πολιτικά, αφού μπορούμε να επηρεάζουμε σε ένα βαθμό τις αποφάσεις των ΗΠΑ της Αμερικής, και αν οργανωθούμε σωστά, αν το Εθνικό Κέντρο οργανωθεί σωστά, μπορούμε να επηρεάσουμε και τη Ρωσία και την Αυστραλία και τη Γερμανία, αν οργανωθούν σωστά οι Έλληνες του εξωτερικού. Και είπαμε ότι η ψήφος, η διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων είναι ένα θέμα το οποίο φέρνει πιο κοντά τον απόδημο ελληνισμό. Τον κρατάμε κοντά για να μην φύγει, να μην χαθεί, να μην αφομοιωθεί, να μείνουν τα παιδιά τους Έλληνες. Υπό αυτή την έννοια στηρίξαμε την επιστολική ψήφο, χωρίς να ξέρουμε ότι θα υπάρχει μία υπουργός εσωτερικών που λέγεται Κεραμέως και μία ευρωβουλευτής που λέγεται Ασημακοπούλου, που θα κάνουν αυτό που έκαναν και τίνεξαν στον αέρα την υπόθεση της επιστολικής ψήφου, για την οποία υπήρχε και συνένεση από ό,τι διαβάζω. Η συνένεση που είχε δημιουργηθεί στις αρχές Ιανουαρίου υπέρ της εφαρμογής της επιστολικής ψήφου, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, φαίνεται να συντρίβεται οριστικά στις συμπληγάδες της διαρροής των προσωπικών δεδομένων. Αυτή είναι η πολιτική μας, λοιπόν. Αυτή είναι η πολιτική μας. Και τώρα βλέπω ότι η κυρία Κεραμέως, που έχει ευθύνες και κάνει την πάπια, δεν θα αφήσουμε καμία σκιά σε αυτή την υπόθεση, είπε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως για το θέμα των προσωπικών δεδομένων που προέκυψε με την αποστολή email σε αποδήμους από την Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμπακοπούλου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, πλυντήριο, κανένας δεν βάζει τις ερωτήσεις που πρέπει, πλυντήριο, η Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι η Ευρωβουλευτής έχει δώσει και θα συνεχίσει να δίνει απαντήσεις. Ακούστε, ακούστε. Η ΕΡΤ ξεπλένει την Κεραμέως και η Κεραμέως την Ασημακοπούλου. Ο πλήσας του πλήσαντος. Λοιπόν, η Ευρωβουλευτής έχει δώσει και θα συνεχίσει να δίνει απαντήσεις για το πού βρήκε τα email και ακολούθως ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει σε κανένα στοιχεία πολιτών. Ναι, και σε πιστέψαμε. Και πού τα βρήκε αυτά. Δεν θα αφήσουμε καμία σιά σε αυτή την υπόθεση. Όπως δεν αφήσατε και για τις πρέσπες, για τα Τέμπη. Ποιος σας πιστεύει πια και πώς δεν τρέπεστε να λέτε ψέματα. Δεν θα αφήσουμε καμία σκιά σε αυτή την υπόθεση. Αφορά την επάρκεια στην ασφάλεια των δεδομένων,
για τους εκλογικούς καταλόγους του 2023, ενώ δεν έχει σχέση με την επιστολική ψήφο. Ψέμα πάνω στο ψέμα, ψέμα στο τετράγωνο λέγεται αυτό. Όπως ανέφερε η Υπουργός Εσωτερικών, η ίδια ευρωβουλευτής ανέφερε ότι δεν πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετική λίστα. Ναι. Και επειδή το είπε, πού τα βρήκε. Και υπενθύμησε ότι έλεγχο πραγματοποιεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τέλος συμπλήρωσε ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί το συμβάν αυτό γιατί είχε καταψηφίσει την επιστολική ψήφο. Πώς, εδώ βλέπουμε ότι είχε... υπήρχε συνένεση. Εσείς την τεινάξατε στον αέρα. Γιατί δεν σκέφτεστε ποτέ το συμφέρον του ελληνισμού και της πατρίδας. Ποτέ! 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 Πώς θα βγει ο καθένας ευρωβουλευτής για να παίρνει λεφτά και ας την πατρίδα να χάνεται, ας τον ελληνισμό. Κανένα σεβασμός. Και έχετε θράσος από πάνω να λέτε και ψέματα χρησιμοποιώντας και τα κρατικά κανάλια. Θράσος! Λοιπόν, έχει προκύψει ένα θέμα με τους χάρτες, το χάρτη Biden που λένε. Και ίσως κάναμε και εμείς λάθος στην ιστοσελίδα που κάποιες φορές, κάποιοι τώρα δεν ξέρω αν το έκανα κι εγώ, αναρτήσαμε αυτή τη λέξη. Δεν υπάρχει χάρτης Biden για την Ανατολική Μεσόγειο. Πώς έχει η ιστορία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάνει χάρτες, έχει καταρτήσει χάρτες στους οποίους, γιατί η εικόνα παίζει ρόλο, εμφανίζονται από το 1974 μέχρι σήμερα, εμφανίζεται η εξέλιξη των τουρκικών διεκδικήσεων επί του χάρτου. Αυτός το Κογκρέσο έχει μία ομάδα ερευνών. Ας πούμε είναι κάπου σαν υπηρεσία πληροφοριών. Πήρε αυτούς τους χάρτες και ενημέρωσε το Κογκρέσο για το θέμα τι γίνεται στην Ελλάδα, ποιος ζητάει τι. Χωρίς όμως αυτό να έχει υιοθετήσει, ήταν δικές μας, οι δικοί μας χάρτες είναι. Και αυτό έκανε τον κύκλο, επειδή παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο ως χάρτης Biden, από τους δικούς μας εδώ, το πήραν οι Τούρκοι χθες προχτές, ο Γιαϊτζή, η Μιλιέτ και τα λοιπά, και λέει οι Αμερικανοί υιοθετούν τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Να είμαστε προσεκτικοί. Και το να είμαστε προσεκτικοί απευθύνεται και στον ομιλούντα και στους συνεργάτες του. Να είμαστε προσεκτικοί να μην ρίχνουμε νερό στο μήλο της Τουρκίας. Αλήθεια, πόσοι από εσάς έχετε δει νερόμυλο, υδρόμυλο ή χαμελέτε, όπως τα λέγαμε στον Πόντο. Κάποια στιγμή θα σας πω ένα ανέκδοτο με τον Χαμελετάρ. Καταπληκτικό ανέκδοτο. Καταπληκτικό ανέκδοτο. Λοιπόν, ο Δένδιας πήγε στην Αρμενία και συναντήθηκε με τον Αρμένιο Υπουργό Άμυνας Σουρέν Παπικιάν. Η Αρμενία, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, έχει αμυντική βιομηχανία. Απλά δεν επαρκεί, ούτε η αμυντική βιομηχανία επεκτείνεται σε όλη την γκάμα των προϊόντων, να παράγει όλη την γκάμα των προϊόντων που μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν στρατό. Όμως έχει υψηλή τεχνολογία, για μη επανδρομένα αεροσκάφη και για αντι-drone συστήματα και σε άλλους τομείς. Έχει τέλος πάντων κληρονομιά της Σοβιετικής εποχής. Ο κύριος Δένδιας καλό θα είναι, εκτός από τα άλλα σχέδια, τα οποία δεν χρειάζεται να τα πούμε, να δει και αυτό το ζήτημα ή να είδε και αυτό το ζήτημα εκεί, γιατί μας χρειάζεται. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, θα σας πω και εδώ μια ιστορία, δεν πειράζει. Είναι το 1993 το Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, και έχω πάει ένα ταξίδι και για, τέλος πάντων, ένα ταξίδι στο εσωτερικό της Ανατολίας με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, 12 μέρες. Τραπεζούντα, Κάρς, Κεσάρια, Άδανα, Μερσίνα, και όλες αυτές τις μέρες στο ραδιόφωνο μόνο τουρκικά η ραδιοφωνική σταθμή. Με το που βγαίνουμε προς τη Μερσίνα, όχι, στη Σελεύκεια και μετά, έκανε εισβολή, τότε η Τουρκία δεν είχε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ούτε τηλεοπτικούς. Έγινε εισβολή στο ραδιόφωνο
από τις ραδιοσυχνότητες ελληνικών σταθμών από την Κύπρο. Γύρναγες είτε κρατική είτε ιδιωτική. Θυμάμαι πάντως, νομίζω ότι άκουγα την ΡΙΚ και θυμάμαι και ποια μία εκπομπή ήταν για την ΕΓΑ της Κύπρου. Ένα άλλο βράδυ άκουγα έναν αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και σταμάτησα στη Σελεύκεια να φάμε σε ένα μέρος. Μπήκα μέσα σε ένα ψαροταβέρνα ήταν και έπαιζε τηλεόραση ελληνικά από την Κύπρο. Μου φάνηκε περίεργο, με τρόπο ρώτησα τον ιδιοκτήτη, λέω, τι είναι αυτό? Μα λέει, δεν πιάνουμε τίποτα άλλο εδώ. Είχε τηλεόραση και έβλεπε μόνο ελληνικά. Έλα. Υπόψη δε στη Σμύρνη, στην πολυκατοικία που έμενα, υπήρχε ένα παιδί, ένας Εβραίος, ο οποίος είχε μάθει ελληνικά από τηλεοπτικό σταθμό. Τότε υπήρχαν δύο τουρκικοί σταθμοί τηλεοπτικοί που δεν τους έβλεπε κανένας. Αυτοί έβλεπαν τους ελληνικούς, full που ήταν, και έβλεπαν τους αγώνες ποδοσφαίρου και έμαθε ελληνικά από την τηλεόραση. Κυρίως τη φρασιολογία ενός αγώνα καλαδοσφαίρησης είχε μάθει ελληνικά. Με αυτά τα παραδείγματα που σας είπα δείχνει πόσο σημασία έχει η παρουσία στον κόσμο των ραδιοσυχνοτήτων η κάθε χώρα. Επίσης ένας φίλος στα Χανιά είχε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, Γάβδος FM, ο οποίος εκπέμπει και στέλνουν μηνύματα από τις ακτές της Λιβύης άνθρωποι που τον ακούν, είτε τα τραγούδια είτε τις εκπομπές, και στέλνουν μηνύματα στο σταθμό. Εδώ τι συμβαίνει λοιπόν? Από τότε που άρχισαν, ξύπνησαν οι Τούρκοι και έχουν τώρα 200 τηλεοπτικούς σταθμούς, δορυφορικούς, ραδιόφωνα κτλ., έχουμε φτάσει στο ανάποδο. Πας στα νησιά και γίνεται εισβολή στο ραδιόφωνο σου και στα κινητά σου από την Τουρκία. Και αυτή η εισβολή γίνεται και στον Εύρο. Μεγάλο θέμα είναι, είναι τεράστιο θέμα. Και λέει ότι έχουν βάλει ισχυρούς πομπούς οι Τούρκοι απέναντι από Οριστιάδα και από Αλεξανδρούπολη και σκεπάζουν όλες τις συχνότητες. Και το θέμα τέθηκε στον Υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Κυρανάκη, αυτός που άλλα έλεγε προχθές για το γάμο των ομοφυλοφίλων, άλλα λέει σήμερα. Γιατί? Η Θεσούλα. Η Θεσούλα. Και μετά μου λέτε γιατί αναφέρομαι στον πολιτικό κόσμο για το επίπεδό του. Γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Στον έθεσαν τα αιτήματά τους για φθηνότερη ενέργεια, γιατί ένας ραδιοφωνικός σταθμός η κεραία του, κι όμως έχει πολύ μεγάλη ηλεκτρική κατανάλωση. Και για εθνικούς λόγους οι σταθμοί της παραμεθωρίου πρέπει να στηριχτούν. 60 χρόνια συμπληρώθηκαν αυτές τις μέρες, 4 Μαρτίου, χθες μάλλον, από το ψήφισμα 186 του 1964 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με το οποίο συγκροτήθηκε και ανέλαβε αποστολή η ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο, η λεγόμενη UNFICIP, η οποία πέρασε από 40 κύματα, άλλαξε μόνο για 3 μήνες μου φαίνεται είχε αποστολή, αλλά και αυτό ήταν ένα παιχνίδι για να πάμε σε διχοτόμηση. Ήταν το παιχνίδι των Άγγλων και των Τούρκων να δημιουργήσουν τα ματωμένα Χριστούγεννα, να γίνουν συμπλοκές. Από τότε έχουμε την πράσινη γραμμή. Παιχνίδι ήταν από τότε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο θέμα. Αυτά που συμβαίνουν με την στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας, το σχέδιο της Δύσης που προσπάθησαν να εφαρμόσουν στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, το οποίο σχέδιο μάλλον είναι σε αδιέξοδο, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος η Γαλλία πήρε την υπόθεση πάνω της εν ονόματι της Ευρώπης για να στείλει στρατεύματα. Θα τα δούμε αυτά στο έκτο θέμα. Πάντως αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τον διχασμό που παρατηρείται στις ΗΠΑ για το ζήτημα της υποστήριξης της Ουκρανίας με τα 60 δις έχει υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξυπνήσει από το βαθύ λίθαργό της και να πει, ρε παιδιά, πρέπει να αποκτήσουμε εμείς το δικό μας στρατό, δικές μας αμυντικές δυνατότητες, κοινές παραγγελίες κτλ. Και βλέπω
Εν πάση περιπτώσει και οι ανάγκες είναι, λειτουργούν σαν εμβριουλκό για να κάνει αυτό το βήμα η Ευρώπη, αν μπορεί να το κάνει. Βλέπω λοιπόν ότι γίνονται προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α πούμε μόνο δύο λόγια, ο Μπορέλ. Η Ευρώπη εξακολουθεί να κινδυνεύει, ο πόλεμος είναι στα σύνορά μας και είναι ένας πόλεμος που δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγική μας ικανότητα, μεταβαίνοντας από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ένα όραμα μεσοπρόθεσμης, μακροπρόθεσμης υποστήριξης της Ουκρανίας. Η Ευρώπη δεν έχει πεντάγωνο, επομένως πρέπει να ομαδοποιήσουμε πώς αντιδρούν τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε μια κοινή αμυντική πολιτική. Καλώς ήλθες, κύριε Μπορέλ, στον πραγματικό κόσμο. Τόσο καιρό που λέγαμε ότι πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό στρατός, κοινή εξωτερική πολιτική εξωτερικών και άμυνας. Σχέδιο λοιπόν της Επιτροπής λέει, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόγραμμα κοινής αγοράς για τουλάχιστον το 40% του αμυντικού εξοπλισμού έως το 2030, να διασφαλιστεί ότι ως το 2030 τουλάχιστον το 35% της αμυντικής παραγωγής θα είναι αντικείμενο εμπορίου εντός από ευρωπαϊκές βιομηχανίες, να διασφαλιστεί ότι μέχρι το 2030 το 50% των αμυντικών προμηθειών των κρατών μελών να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και αυτό να αυξηθεί στο 60% έως το 2035. Εδώ λοιπόν είναι μια ευκαιρία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, αρκεί να είμαστε στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να δούμε τι σχεδιάζουν, να ενισχύσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία για να συμμετέχουμε στο πανηγύρι που θα γίνει τα επόμενα χρόνια των δεκάδων ή και εκατοντάδων δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτά με την Ευρώπη. Α, λέει ότι η Ερή Μπρετών, Επίτροπος της Εσωτερικής Αγοράς, έχει πει και κάτι άλλο, το δούμε μετά. Με τη νέα στρατηγική μας για τη βιομηχανική άμυνα, η Ένωση θέτει ένα σαφές όραμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής μας ετοιμότητας. Με το πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως ένα φιλόδοξο μέσο για την έναρξη της πρακτικής εφαρμογής της στρατηγικής. Με την επιστροφή συγκρούσεων υψηλής έντασης στην Ήπειρό μας, η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να περιμένει να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης να παράγει περισσότερα και ταχύτερα. Πρέπει να πάμε γρήγορα. Και διαβάστε το τώρα για να δείτε, η Ευρώπη δεν θα έχει με τίποτα να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε περίπτωση που παρασυρθεί σε μια υποθετική σύγκρουση. Δήλωσε ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία των ενόπλων δυνάμεων του Βελγίου Mark Thies, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Mercury. Προσέξτε τι λέει, βαριά λόγια. Μετά από μερικές ώρες θα πρέπει να πετάξουμε πέτρες αφού αρχίσει πόλεμος. Αφού τελειώσει τα πυρομεχά, λέει, θα πετάμε πέτρες. Είμαστε ήδη σε προβλήματα και μπελάδες. Να είστε βέβαιοι ότι οι αντίπαλοι μας, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στη Μόσχα, στο Πεκίνο ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, γνωρίζουν την έλλειψη των πυρομαχικών μας, είπε ο στρατηγός. Σύμφωνα με την άποψή του, το κύριο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα μικρά αποθέματα, τα οποία αποτελούνται από πυρομαχικά υψηλής ποιότητας, και η διαδικασία αντικατάστασής τους και πλήρωσης της αποθήκης είναι ένα δύσκολο έργο που απαιτεί πολύ χρόνο, κύριε Δένδια και κύριε Παναγιωτόπουλο και κύριε Μητσοτάκη που δίνει τις διαταγές. Αν τα παραγγείλετε σήμερα, αυτά που δώσατε στην Ουκρανία, μπορεί να χρειαστούν έως και 7 χρόνια για να σας τα παραδώσουν. Οπότε, ποιος είναι υπόλογος που έχει αποδυναμώσει την εθνική άμυνα της Ελλάδας? Έως και 7 χρόνια θα χρειαστεί για να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που δώσαμε στην Ουκρανία. Κατά τα άλλα, όταν εκφράζουμε τις ενστάσεις μας, βγαίνουν και από πάνω ορισμένοι. Εντάξει, για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Φεύγει. Είναι ήδη στην Ουάσιγκτον ο Καλίν, ο διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος θα συναντηθεί με τον διοικητή της CIA και τον Σάλιβαν, τον Σύμβολο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, και φεύγει και ο Χακάν Φιντάν για το στρατηγικό διάλογο, την 7η συνάντηση που γίνεται. Όλα αυτά θα συζητηθούν, λέει, η κατάσταση στην Ουκρανία, τη Συρία, ελπίζω να μην πουλήσουν τους Κούρδους πάλι, το Ισραήλ, τη Γάζα, τον Νότιο Κάφκασο και άλλα θέματα, κατά πολέμηση τρομοκρατίας,
θέματα άμυνας και οικονομικά θέματα. Ποιος άνοιξε την πόρτα στους Τούρκους να σου λατσάρουν και πάλι συνάμενοι κουνάμενοι στην Ουάσιγκτον? Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Παπαδοπούλου, θα τα πληρώσουμε αυτά και δεν ξέρω, μόνο που δεν ξέρω αν τα πληρώσετε κι εσείς. Ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι θα σφίξει τον κλειό γύρω από τους αντάρτες τους Κούρδους αντάρτες στο Ιράκ, του ΠΚΚ, ενώ ξεκαθάρισε λέγοντας ότι το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά το καλοκαίρι. Προσέξτε τι λέει. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τον κλειό που θα διασφαλίσει τα σύνορά μας με το Ιράκ. Με τη θέληση του Θεού θα έχουμε επιλύσει οριστικά το ζήτημα στα σύνορά μας με το Ιράκ αυτό το καλοκαίρι. Καλούμε όλους στην περιοχή να σεβαστούν τη στρατηγική ασφάλειάς μας, την οποία τους έχουμε περιγράψει ξεκάθαρα, τους Αμερικανούς λέει. Διαφορετικά θα είναι η ίδια η αιτία των εντάσεων που θα προκύψουν. Συνεχίζει να εκβιάζει ο Αμερικανός. Ανέφερε ότι η χώρα του κάνει προετοιμασίες που θα γίνουν νέοι εφιάλτες σε όσους πιστεύουν ότι η Τουρκία θα γονατίσει από ένα τρομοκρατικό κράτος κατά μήκος των νοτιών συνόρων της. Αναφέρεται στους Κούρδους συμμάχους των Αμερικανών. Και λέει θα έχουν εφιάλτες οι Αμερικανοί. Ανοίξτε τους πόρτες να πάνε στην Ουάσιγκτον κατά τα άλλα. Η υπηρεσία πληροφοριών η τουρκική συνέλαβε 6 άτομα, πολλοί από αυτούς είναι ξένοι λέει, δεν είναι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν στρατολογηθεί από τη Μοσάντ και πουλούσαν πληροφορίες, έκαναν και ενέργειες, έχω δει ορισμένες, στο έδαφος της Τουρκίας. Ένας μάλιστα, ο Χαμζά Τουρχάν Αϊμπέρκ, ο οποίος είναι και ιδιωτικός detective, πώς το λένε, εκεί περιγράφουν επακριβώς τι ακριβώς έκανε. Σε άτομα που ήθελε να παρακολουθεί η Μοσάντ, έβαζε στα αυτοκίνητά τους, στα γραφεία τους παγίδευση, κοριούς που δείχνουν και την πορεία τους, ίσως και υποκλοπή τηλεφωνική, και πληρωνόταν σε κρυπτονόμισμα. Εξελιγμένες μέθοδοι παρακαλώ. Τώρα γιατί το κάνει η Τουρκία τώρα, κάπου δίνει μηνύματα. Νέα υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, που είναι παράνομη τώρα, κακώς υπάρχει, ο Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα της Λιβύης, στο διπλωματικό φόρουμ της Αντάλιας, υπέγραψε μνημόνιο με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μονάδων του Λιβυκού στρατού σε στρατιωτικούς τομείς και μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Και εκεί υπάρχουν πολλά. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Υπάρχει μια εταιρεία, όμιλος Sagist Group, τουρκικός όμιλος, ο οποίος πήρε ένα έργο στη Βενγκάζη, όλη αυτή το παραλιακό μέτωπο, να κάνει πεντάστερα ξενοδοχεία. Θα υλοποιηθεί πρώτα επένδυση 140 εκατομμυρίων δολαρίων, θα χαρακτηρωθεί εντός 3 ετών και θα βοηθήσει την οικονομία της Λιβύης. Από πού και ως που οι Τούρκοι, που είναι εχθροί με τον Χαφτάρ, παίρνουν έργα στη Βενγκάζη? Ξέρετε γιατί? Γιατί οι δικοί μας επιχειρηματίες έχουν την αγελάδα που λέγεται Ελλάδα, που σε συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση την αρμέγουν, που κόντεψαν να την πεθάνουν κάποια στιγμή. Την πτώχευσαν. Αυτή την πτώχευσαν. Γιατί δεν πάτε λοιπόν σε ακτές Λιβύης να κάνετε επενδύσεις, να κερδίσετε λεφτά, να βοηθήσετε και τη χώρα εκεί, να βοηθήσετε και την Ελλάδα. Και μόνον εδώ 7,5 δισεκατομμύρια έχει μια εταιρεία. Δανειακές υποχρεώσεις σε ελληνικές τράπεζες. Θα μας βουλιάξει όλους. Και είναι και στην κυβέρνηση μέλος. Κάποιος. Ξέρετε ποιος? Το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέφρασε την ανησυχία του αναφορικά με την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία. Και έχει ολόκληρο έργο εκεί πέρα, μην το φάμε τώρα. 8 ηγετικά στελέχη των αδελφών μουσουλμάνων καταδικάστηκαν σε θάνατο και τα βάψε μαύρα ο Ερντογάν. Γιατί είναι κολλητή του Ερντογάν από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Η Αλβανία σήμερα εγκαινιάστηκε μία βάση, η βάση Κούτσοβα. Είναι μια βάση την οποία είχαν δημιουργήσει οι Σοβιετικοί, ο Στάλιν, και στην πόλη νομίζω λέγεται, η Κούτσοβα λέγεται πόλη του Στάλιν, είχε στάθμευαν κάποια αεροσκάφη Μινκ, φυσικά όλα αυτά δεν υπήρχαν εδώ και δεκαετίες,
Έδωσα νομίζω 50 εκατομμύρια δολάρια το ΝΑΤΟ, την ενεργοποίησε, δύο αεροσκάφη πέταξαν από το Αβιάνο και στάθμευσαν εκεί, έκαναν τα εγγένεια σήμερα, ο Ράμα έκανε δηλώσεις και ετοιμάζονται να κάνουν και νομίζω στο Σαν Ρωμάνο κάπως στις ακτές της Αδριατικής και μια ναυτική βάση του ΝΑΤΟ. Είναι την Αλβανία που τεβάλαμε στο ΝΑΤΟ και η κυρία Μπακογιάννη που μας κάνει την έξυπνη είπε το ναι, υπέγραψε μια συμφωνία οριοθέτησης χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει να περάσει και από το Συνταγματικό Δικαστήριο και από τη Βουλή και τη δικιά τους και τη δικιά μας για να μην μπορεί να την ακυρώσει η Αλβανία, την ακύρωσε και τώρα τρέχουν και παρακαλάνε το Ράμα να υπογράψει συνυποσχετικό. Κατά τ' άλλα, η Ελλάδα που δεν μπορεί να πείσει το Ράμα να υπογράψει συνυποσχετικό, μιλάει η κυρία Μπακογιάννη για παράθυρο ευκαιρίας με την Τουρκία. Πραγματικά δεν μπορώ, δεν ανέχομαι να μας κοροϊδεύουν έτσι, πραγματικά. Δεν ανέχομαι. Τι περνάτε τον ελληνικό λαό για πρόβατα? Ο Ιούνιος έρχεται. Σήμερα, χθες ήταν να ολοκληρωθεί 4 του μηνός, να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες και να παράτησε άλλη μία μέρα στο Κάιρο. Να δούμε τι θα γίνει. Το Ισραήλ δεν προσήλθε, αλλά έστειλε τους Αμερικανούς εκεί για να δούμε για την εκεχηρία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της καταστροφής και της φράγησης της μεγαλύτερης πολεμικής σύνακας της Χαμάς στην ιστορία, την οποία ο στρατός ανέφερε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο. Την κατέστρεψε. Επίσης, πάλι ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι αναχαιτήσαμε έναν εναέριο στόχο που είχε διεισδύσει από τη Συριακή πλευρά στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός στον Γκολάν. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ του Ισραήλ. Πρέπει να δοθούν άμεσες οδηγίες για να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουμε σε μια ισχυρότερη φάση εχθροπραξιών. Ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του Ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Εράν Ετζιόν, είπε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στους πολέμους που διεξάγει το Ισραήλ κατά της Χαμάς και κατά της Χεζμπολάχ. Και είπε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση ψεύδεται. Είπε στο κανάλι 13, δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση δεν έχει λύσει το πρόβλημα της Χαμάς στη Γάζα μετά από 5 μήνες πολέμου. Εξηγώντας ότι δημιούργησε μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τη μάχη στο Νότο και συνεχίζει να το κάνει για το βόρειο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ. Εξήγησε ότι καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει ακόμα και αν οι μάχες συνεχιστούν για ένα χρόνο με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα υπό τις πιο αισιόδοξες συνθήκες και η κυβέρνηση το γνωρίζει αυτό. Δεν υπάρχουν σύντομοι πόλεμοι ούτε στο βορρά ούτε στο νότο και δεν υπάρχουν καθαρά στρατιωτικές λύσεις στα προβλήματά μας. Ούτε στο βορρά ούτε στο νότο. Κατέληξε ο Ετζιόν. Η Ισραηλινή κοινωνία πρέπει να το συνειδητοποιήσει και να αφυπνιστεί στις προσδοκίες της. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να λέει ψέματα στο λαό. Για να δούμε, είπαμε ότι δεν έχουμε ακόμα πράσινο φως από τις συνομιλίες. Ο Μπένι Γκάντς, ο οποίος είναι ο βασικός, συμμετέχει στην κυβέρνηση, ως έκανε μια κίνηση στο πλαίσιο της έκκλησης για εθνική ενότητα, αλλά πήγε στην Αμερική χωρίς να ενημερώσει τον Νετανιάχου. Συναντήθηκε με την Καμάλα Χάρις, η οποία του είπε ότι πρέπει να κάνουμε εκεχηρία και να δώσουμε στους ανθρώπους ανθρωπιστική βοήθεια. Πήγαν στην Χαν Γιουνίς, επιστρέφουν οι κάτοικοι και βρίσκουν πτώματα, λένε εδώ πέρα. Επίσης ο Φιλίπ Λαζαρινή, επικεφαλής της ΟΥΝΡΑ, λέει ότι η διάλυση της ΟΥΝΡΑ θα ήταν μοιοπική ενέργεια. Αν γινόταν, θα θυσιαζόταν μια ολόκληρη γενιά παιδιών, θα σπέρνονταν το μίσος, η αποστροφή αυτό θα κυοφορούσε, προεξοφλούσε και μελλοντικές σειράξεις. Είδαμε, λέει, βασανίζονται αυτοί που κρατούνται από τους, οι κρατούμενοι όταν επιστρέφουν δείχνουν ότι έχουν βασανιστεί και το Ισραήλ κατηγορεί τον ΟΗΕ ότι δεν κάνει τίποτα για να αναδείξει το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν υποστεί οι Ισραηλινοί από την εισβολή της Χαμάς της 8 Οκτωβρίου. Τα είπαμε για την Χαν Γιουνίς. Ανάγκη μεγάλη, έχει μεγάλο πρόβλημα
με τα παιδιά, πεθαίνουν παιδιά στα νοσοκομεία, τα αναφέρω ονομαστικά, δεν θέλω να τα πω τώρα. Η Χαμάς λέει ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας δώσω επακριβώς ποιοι είναι εν ζωή και ποιοι κατάλογο, γιατί οι όμεροι κρατούνται από διάφορες ομάδες και διάφορες οργανώσεις και δεν είναι εύκολη επικοινωνία τώρα, λένε. Δεν τα βρίσκουν. Η αντιπροσωπεία της Χαμάς δήλωσε ότι θα παραμείνει στο Κάιρο και σήμερα Τρίτη για περισσότερες συνομιλίες. Δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Χαμάς. Δυσκολίες υπάρχουν. Πάμε λοιπόν τώρα στο τέταρτο θέμα μας. Το Ιράν συμμετέχει στην έκθεση οπλικών συστημάτων που γίνεται στο Κατάρ με τα Σαχέντ 149 ντρόν, αλλά και άλλα οπλικά συστήματα που παράγει το Ιράν για να μπει στο διεθνές παιχνίδι πώλησης οπλικών συστημάτων. Ο Ιρανός πρόεδρος, ο Ιμπραήμ Ραΐσι, η ασφάλειά μας δεν εξαρτάται από καμία εξωτερική δύναμη. Μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, η ασφάλεια του Ιράν είναι ένα εσωτερικό θέμα. Η ασφάλειά μας δεν εξαρτάται από ξένες χώρες και δυνάμεις. Η ασφάλεια της χώρας καθορίζεται από την παρουσία ανθρώπων σε διαφορετικές δομές. Η ασφάλεια του Ιράν βασίζεται στην επίγνωση για την παρουσία αφοσιωμένων δυνάμεων και αφοσιωμένων σύνοροφυλάκων. Το Ιράν πρότεινε τη δημιουργία συστημάτων που είναι παρόμοια με το SWIFT και το FATF στους BRICS. Αυτό πρότεινε η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ σε συνέντευξη με τον Ρώσο δημοσιογράφο Βλαντιμίρ Σολόβιεφ. Η Παλαιστίνη δεν είναι νομικά ένα κράτος που διαπράττει επιθετικότητα εναντίον άλλου κράτους, ούτε είναι ένα έθνος που έρχεται να καταλάβει το έδαφος άλλου έθνους σε ένα γειτονικό κράτος. Η Παλαιστίνη είναι η νόμιμη ιδιοκτήτης αυτής της γης και η γη τους είναι κατεχόμενη. Έχουν σκοτώνονται εδώ και 80 χρόνια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την τρέχουσα κατάσταση χωρίς να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τη Γάζα. Αυτή είναι μέρος της Παλαιστινιακής υπόθεσης. Η Παλαιστινιακή υπόθεση είναι μια αιτία. Το Ισραήλ είναι ο κατακτητής, είναι επιθετικό και σκοτώνει τους Παλαιστίνιους επειδή αμήνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι στη Δύση δεν είναι κακοί άνθρωποι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης ενώνονται με τους πολιτικούς για να κάνουν αυτόν τον λαό αδαΐ, τους δυτικούς, ώστε να μπορούν να τους πούν τα πάντα για να τους κάνουν να πιστεύουν σε οτιδήποτε. 30 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Νότιο Λίβανο εναντίον Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Γαλιλαία. Ο Γιαγιά Σαρή, στρατιωτικός εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιεμένης, είπε ότι ξαναρίξαμε κι άλλον πύραυλο, θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε. Το Ιράν εκτέλεσε πέρυσι 834 θανατοπινίτες, που είναι ο ψηλότερος αριθμός μετά το 2015. Και λέει για διάφορους λόγους, πάντως είναι η χώρα που σκοτώνει ανθρώπους. Ένας από τους δύο αντιπλοϊκούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν χθες Δευτέρα οι αντάρτες Χούθη εναντίον του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Sky 2 στον κόλπο του Άντεν, ένας από τους δύο το έπληξε προκαλώντας ζημιά, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Πάμε στις ΗΠΑ, γιατί σήμερα είναι η Σούπερ Τρίτη, παιδιά. Σούπερ Τρίτη, 15 πολιτείες, σήμερα ήδη έχει αρχίσει, είδα όταν ξεκίνησα την εκπομπή, έχει αρχίσει η ψηφοφορία, 15 πολιτείες, σε 15 πολιτείες έχουμε εκλογές, θα δούμε τι θα πάρει ο Τραμπ, αν κερδίσει και τις 15 πολιτείες, τότε κατά πάσα πιθανότητα η Χέιλι θα αποσυρθεί, δεδομένου ότι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ακύρωσε την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Κολοράντο, νομίζω, που είχε απαγορεύσει να τον βάλουν στις λίστες των... θα το δούμε αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε τώρα αυτή την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Το ανώτατο δικαστήριο, τον είπα, ανέτρεψε την απόφαση του Κολοράντο και χάρισε στον Τραμπ μία σημαντική νίκη, ανατρέποντας τη δικαστική απόφαση που τον απέκλειε από τα ψηφοδέλτια στο Κολοράντο για την εισβολή στο Καπιτόλιο.
Το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη ότι το Κολοράντο δεν μπορεί να απαγορεύσει στον Τραμπ να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές. Το διάβαζα το σκεπτικό. Τι λέει το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ? Λέει το ανώτατο πολιτιακό δικαστήριο δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις για θέματα ομοσπονδιακού χαρακτήρα. Επειδή οι εκλογές αφορούν ολόκληρες τις ΗΠΑ, δεν μπορεί να αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο της Κολοράντο για ένα θέμα που αφορά την εκλογή Προέδρου. Καλά, αυτό δεν το ξέραν οι δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο? Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το σκεπτικό. Λέει μπορούν να αποκλείουν πρόσωπα που διεκδικούν πολιτιακό αξίωμα και μόνο. Άρα τον είχαν αποκλείσει και από το Maine και από το Illinois. Το Maine ήδη εφάρμοσε, αφού η απόφαση αφορά το Κολοράντο, άρα αφορά και τους άλλους. Άρα αυτή η υπόθεση του αποκλεισμού φεύγει. Γιατί ήταν μια απειλή αυτό για τον, για τον Τραμπ. Τώρα, υπάρχει μια τραγουδίστρια, εγώ παιδιά δεν την ξέρω. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε, έχουμε, μας μένει χρόνος. Και με τα άλλα κολλήματα που έχουμε με τα ποντιακά και με τις μπαλάντες και αυτά, πού να ξέρω εγώ ποια είναι η Σινέντ Ο'Κόνορ. Η Σινέντ Ο'Κόνορ λοιπόν λέει ήταν μία Ιρλανδέζα τραγουδίστρια, η οποία λέει είχε και μια άποψη συγκεκριμένη. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της είναι γνωστό ότι η Σινέντ Ο'Κόνορ ζούσε στη βάση ενός ισχυρού ηθικού κώδικα, τον οποίο όριζε η ειλικρίνεια, η ευγένεια, η δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια προς τους συνανθρώπους της. Ως προστάτες της κληρονομιάς της, η δισκογραφική εταιρεία, ζητάμε ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη μουσική της αμέσως στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Θα είχε αδειάσει, πληγωθεί και προσβληθεί από το γεγονός ότι το έργο της θα είχε διαστραφλωθεί από κάποιον τον οποίο ίδια ανέφερε ως βιβλικό διάβολο, αναφέρει η δισκογραφική εταιρεία. Τον Τραμπ τον ανέφερε ως βιβλικό διάβολο. Άρα έχουμε και την Taylor Swift και τη Rihanna, οι οποίες αποδοκιμάζουν τον Τραμπ. Τώρα προσθέθηκε η Σινέντ Ο'Κόνορ μετά θάνατον, αλλά είναι θέμα και αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με την Αρκτική, σας το έχουμε αναφέρει. Υπόψη είναι ότι υπάρχει το Αρκτικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν 8 χώρες, το οποίο όμως σχεδόν έχει παραλύσει μετά την εισβολή της Ρωσίας. Εδώ λέει, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η στρατιωτικοποίηση στην περιοχή της Αρκτικής είναι ανησυχητικός. Παραδέχθηκε ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ σε ομιλία του Οκτωβρίου του 2023 στη συνέλευση του Αρκτικού Κύκλου στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για στρατιωτικές συγκρούσεις που προκύπτουν στην Αρκτική. Σήμερα η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Ρωσίας βρίσκεται στη Χερσόνησο Κόλα, η οποία συνορεύει με την Νορβηγία και τη Φινλανδία. Τι είπαμε χθες? Ότι ο στρατηγικός στόχος του ΝΑΤΟ να εντάξει Φινλανδία και Σουηδία στην συμμαχία δεν είναι μόνον να μετατραπεί η Βαλτική θάλασσα σε νατοϊκή λίμνη, είναι και τα αρκτικά. Τα είδαμε τώρα. Ο Biden, είδα το βίντεο. Τα πάμε τώρα, τι να πούμε. Δεν υπάρχει, μην ψάχνετε, δεν έχουμε συμπάθεια ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Ίσα-ίσα, επειδή άκουσα έναν άνθρωπο από κοντά που λέει ότι είναι και ο πνευματικός του, ορθόδοξος. Και λέει ότι ένας καλός άνθρωπος δεν διοικεί ο ίδιος. Εντάξει, είναι καλός άνθρωπος, είπε ο πνευματικός του, ορθόδοξος. Ο Biden ανακοίνωσε 2 φορές αεροπορική ρήψη ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, παρόλο που όταν μιλούσε και τον έγραφε η τηλεόραση, διάβαζε γραπτό κείμενο. Φαίνεται δεν το διάβασε ως το τέλος και είπε αεροπορική ρήψη ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία αντί στη Γάζα. Που αυτό αποδεικνύει αυτό που φοβάται ο κόσμος στην Αμερική. 6 στους 10 Αμερικανούς αμφιβάλλουν για τις διανοητικές ικανότητες του Biden. Σύμφωνα με το Associated Press, οι Αμερικανοί ανησυχούν για την ηλικία του Προέδρου Joe Biden, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Associated Press. Αποδείχθηκε ότι 6 στους 10 ερωτηθέντες λένε ότι δεν είναι πολύ σίγουροι για τις διανοητικές του ικανότητες. Μόλις πριν από 2 χρόνια ο αριθμός αυτός ήταν πολύ χαμηλότερος, αλλά αυξήθηκε σημαντικά μετά την έκθεση του ειδικού εισαγγελέα που εμφάνισε τον Biden ότι έχει εμφανή προβλήματα μνήμης.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι ο πρόεδρος Biden έχει καταστήσει σαφές ότι δεν στέλνουμε στρατεύματα στην Ουκρανία, ανέφερε εκπρόσωπος του State Department. Άλλη μια νίκη του Τραμπ και το Maine αποσύρθηκε και στο Maine αποσύρθηκε η απόφαση αμφισβήτησης της υποψηφιότητας, τα είπαμε αυτά. Ο Τάκερ Κάρλσον, ο Αμερικανός δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη από τον Πούτιν, λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν πρόβλημα σε στρατολόγηση. Δεν κατατάσσονται, λέει, οι πολίτες ή νεαροί στον Αμερικανικό στρατό και λέει ότι η Αμερική προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα με μετανάστες, πρόσφυγες και μετανάστες. Δηλαδή δίνει υπηκότητες σε ανθρώπους που ζητούν την Αμερικανική υπηκότητα για να τους πάρει στο στρατό. Αλλά αυτό, λέει, ήταν και το στοιχείο που οδήγησε στην παρακμή της Ρώμης. Ότι κάποια στιγμή στις λεγεώνες τις ρωμαϊκές υπηρετούσαν τέτοιοι άνθρωποι που δεν είχαν καμία πίστη στις αξίες και τα ιδανικά της Ρώμης και έτσι επήλθε σταδιακά ο εκφυλισμός και η αποδυνάμιση της Ρώμης, λέει ο Κάρλσον. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ξεκίνησε συνομιλίες με τους νομοθέτες για ένα μικρότερο πακέτο από τα 60 δις, για 10 δις, για να τα στείλουν στην Ουκρανία. Αμερικανός γερουσιαστής Μάικ Ρούμπιο, γνωστός. Ποτέ δεν πίστεψα σε μια νίκη της Ουκρανίας. Έλεγα ψέματα στους Αμερικανούς για να βοηθήσω την Ουκρανία. Η αλήθεια είναι ότι η Ουκρανία είναι μικρή σε σύγκριση με τη Ρωσία ως προς το μέγεθος και την ικανότητα στρατολόγησης ανθρώπων. Στο παρελθόν προσπάθησα να μην μιλήσω γι' αυτό δημόσια, γιατί πίστευα ότι αυτό υπονόμευε την επιρροή που είχε η Ουκρανία. Όμως αυτό έχει γίνει πλέον πραγματικότητα. Λέει, τώρα λέει ότι λέει αλήθεια. Τι να πούμε. Πάμε να δούμε το τελευταίο μας θέμα. Αυτό με τη Γερμανία είναι τεράστιο ζήτημα. Με τη διαρροή. Και έγινε επειδή δεν τήρησαν τους κανόνες ασφαλείας. Θυμάστε κάποτε που είχαμε σε όλα τα τηλέφωνα «Προσοχή, δεν παρέχει ασφάλεια». Αυτό δεν βγήκε από το κεφάλι των αξιωματικών. Θυμάστε όταν πηγαίναμε, όπου και αν πήγαινες, δεν παρέχει ασφάλεια. Θέματα υπηρεσιακά, εμπιστευτικά, διαβαθμισμένα, απόρριτα, άκρως απόρριτα, μόνο σε ασφαλή χώρο ή μέσω ασφαλούς επικοινωνίας. Τίποτα άλλο. Εδώ λοιπόν έγινε τεράστιο παγκόσμιο θέμα τώρα. Γιατί ένας μίλησε μέσα από μη ασφαλή, γραμμή από τους 4 αξιωματικούς. Ο γερμανικός στρατός θα περιπολεί στον εναέριο χώρο των χωρών της Βαλτικής εν μέσω της απειλής μιας ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Die Zeit. 6 μαχητικά Eurofighter και περίπου 200 Γερμανοί στρατιώτες θα σταθμεύσουν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Λιλβάρντε της Λετωνίας μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Η Λιουτβάφε, την ξαναθυμόμαστε μετά τους Ναζί, έχει ήδη αναλάβει τη διοίκηση της αεροπορικής βάσης. Η αποστολή θα διαρκέσει τουλάχιστον 9 μήνες. Αυτό διαβάστε το, ακούστε το αυτό. Πρώην σύμβουλος της Μέρκελ, στρατηγός Έριχ Βαντ, απόστατος, έτσι. Πρώην στρατιωτικός σύμβουλος της Μέρκελ. Αν η Γερμανία στείλει τους Τάουρους, γίνεται συμμετέχουσα στον πόλεμο. Δεν εκπλήσεται ο στρατηγός που αξιωματικοί έγιναν στόχος παρακολούθησης από ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτό συμβαίνει και μεταξύ των φιλίων χωρών, λέει, και υπενθύμησε την υποκλοπή του τηλεφώνου της Μέρκελ από τη ΣΥΠΑ. Την κάρφωσε τώρα τους Αμερικανούς. Ο στρατηγός πιστεύει ότι ο Πιστόριος πρέπει να αναλάβει την προσωπική ευθύνη για τη διερεύνηση της διαρροής. Το έκανε και είχε δήλωση σήμερα, θα τη δούμε. Είπε ότι το σωστό είναι να μην προμηθεύσει τώρα, μετά από όλα αυτά, ο Σόλτς τους πυράβλους στην Ουκρανία. Η παράδοση των πυράβλων και η σχετική παροχή στρατιωτικών που θα μπορούσαν να χειριστούν το οπλικό σύστημα είναι ξεκάθαρη συμμετοχή στον πόλεμο, τόνισε ο στρατηγός στην Berliner Zeitung. Επιπλέον, ο στρατηγός ευχαρίστησε τον Μακρόν για τη δήλωσή του σχετικά με τα δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, επειδή οδήγησε στη σταθή άρνηση όλων των συμμάχων μας να γίνουν συμμετέχοντες στον πόλεμο. Ακόμα και οι ΗΠΑ δεν θέλουν άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν εμπιστεύονται εδώ και καιρό τη Γερμανία λόγω διαρροών στη Ρωσία. Αν θέλετε κάτι να καταλήξει στη Μόσχα, δώστε τους Γερμανούς, γράφει ο ορθογράφος της Bild, Πέτερ Τίντε,
προσθέτοντας ότι για σχεδόν 80 χρόνια καμία δυτική χώρα δεν έχει υποβληθεί τόσο σε τόσο εντατική και επιτυχημένη διείσδυση πληροφοριών από τη Μόσχα όσο η Γερμανία. Κανείς από τη CIA, από την MI5 δεν έρχεται και λέει ανοιχτά ότι δεν μας εμπιστεύονται πλέον. Είναι μια σταδιακή διαδικασία. Οι ΗΠΑ δεν σχολιάζουν την διαρροή της συνομιλίας Γερμανιών αξιωματικών για τα χτυπήματα στη γέφυρα της Κρυμαίας για να μην επιβεβαιωθεί η θέση του πολέμου του ΝΑΤΟ με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Δεν θα μιλήσω για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Αυτό θα ωφελήσει μόνο τη Ρωσία αν το κάνω, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οποιαδήποτε επιβεβαίωση διαρροών θα διευκολύνει μόνο την προώθηση της γελίας θέσης ότι υπάρχει κάποιο είδος πολέμου μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, είπε ο Κίρμπι. Εδώ υπάρχει η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, μια πολύ σημαντική συνέντευξη, η κυρία Καρίν Κνάισελ, λέει ότι θα πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει πολιτική για την Ευρασία, όπως ήταν ο Σάρλ Ντεγκόλ ή ο Χέλμουντ Σμιτ ή ο Ζακ Σιράκ. Δεν έχει ηγέτες για να διαχειριστούν αυτό το ζήτημα. Σημαντικό είναι, αν μπορείτε, αναζητήστε και διαβάστε το. Υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή πυρομαχικών βλημάτων 155 χιλιοστών. Δεν μπορούν οι βιομηχανίες παραγωγής πυρίτιδας στην Ευρώπη να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της παραγωγής των οπλικών συστημάτων. Ο Ζελένσκι και οι κορυφαίοι στρατιωτικοί ηγέτες της Ουκρανίας δεν ξέρουν πού να βρουν χιλιάδες νέους στρατιώτες για τα νέα σχέδια και λέει ότι ένας από τους λόγους που έδειξε τον Ζαλούζνη ήταν αυτός. Ο Κλίτσκο, δήμαρχος του Κιέβου, λέει ότι είναι μεγάλο λάθος του Ζελένσκι η απόλυση του Ζαλούζνη. Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο δήμαρχος του Κιέβου τόνισε ότι ο Ζελένσκι έπρεπε να εξηγήσει το λόγο της απόφασης που συγκλώνησε κάθε Ουκρανό. Πολλοί ένιωσαν απόγνωση εξαιτίας της απομάκρυνσης του Ζαλούζνη. Ο Τιερί Μπρετόν, επίτροπος στην εσωτερική αγορά, στρέφεται κατά του Ζελένσκι και του λέει: μην κατηγορείς την Ευρώπη που σου δώσε μόνο το 30%. Ο Ζελένσκι απλώς δεν έλαβε υπόψη ότι το Κίεβο πρέπει να αγοράσει μέρος αυτού του αριθμού το ίδιο, να πληρώσει. Δεν πλήρωσες, δεν πήρες, του λέει. Ο Γάλλος αρχηγός του επιτελείου άμυνας απευθύνθηκε στους συναδέλφους του στο ΝΑΤΟ με μία επιστολή στην οποία διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας ενός συνασπισμού εκείνων που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τα καθήκοντα αποστολή στην Ουκρανία με στρατό. Αναφέρει το Πολίτικο. Η επιστολή προτείνει τη συμμετοχή στην απόκτηση αμυντικών συστημάτων, την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων απευθείας στην Ουκρανία, καθώς και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο και στην εκαθάριση ναρκοπεδίων στο έδαφος της Ουκρανίας. Το εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ κέρδισαν 80 δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις όπλων τα τελευταία 2 χρόνια, τα 50 δις τα κέρδισαν από Ευρωπαίους. Η Ευρώπη αναγκάζεται να στείλει όλα της τα όπλα στην Ουκρανία και στη συνέχεια να αγοράσει νέες προμήθειες από την Αμερική, κάτι που είναι καθαρά εμπορικό έργο, είπε ο Λαυρόφ. Η Ρωσία φέρεται έτοιμη να αποκτήσει, λέει, ναυτική βάση στο Σουδάν, εκεί στον κόλπο του Άντεν. Η Κίνα αυξάνει το στρατιωτικό της προϋπολογισμό σε 232 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 7,2%. Η Γερμανία ετοιμάζεται να τοποθετήσει το Ίδρυμα Friedrich Ebert, το αρχαιότερο Ίδρυμα της Γερμανίας, στον κατάλογο με τις ανεπιθύμητες οργανώσεις, να το διώξει δηλαδή. Ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΕ για την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας, για να συζητήσουν για το θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Μια σημαντική είδηση, η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε το περιπολικό, το βύθισε Σεργέι Κότοφ κοντά στη γέφυρα της Κρυμαίας με μη επανδρομένο σκάφος. Ο Πιστόριος είπε
ότι η υποκλοπή έγινε γιατί ένας από τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη Γερμανών στρατιωτικών κάλεσε μέσω μη ασφαλούς γραμμής και γι' αυτόν θα εξετάζονται πειθαρχικά μέτρα. Χθες ζήτησε να συναντηθεί με τους Ευρωπαίους πρέσβεις ο Λαυρόφ στη Μόσχα, αρνήθηκαν και εξετάζει μέτρα η Ρωσία. Η Ρωσία κάλεσε χθες Δευτέρα στο Υπουργείο Εξωτερικών τον πρεσβή της Γερμανίας και ζήτησε διευκρινήσεις για τη συνομιλία και τη βοήθεια που χορηγείται στην Ουκρανία για να πλήττει ρωσικούς στόχους. Ο πρεσβευτής Αλεξάνδερ Γκαφ Λάμπστροφ δέχθηκε επίσης επιπλήξεις για αυτό που η Μόσχα χαρακτήρισε απόπειρο στο Βερολίνο να περιορίσει τις δυνατότητες Ρώσων δημοσιογράφων στη Γερμανία, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αν αγγίξουν Ρώσους ανταποκριτές και ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους, οι Γερμανοί δημοσιογράφοι θα φύγουν από τη Ρωσία, δήλωσε η Ζαχάροβα. Αυτά δεν έχουμε, έχουμε και άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν προλαβαίνουμε, ο χρόνος είναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Γεμάτο πάλι το δελτίο μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αυτά που είπαμε στο πρώτο θέμα να τα σκεφτόμαστε. Είμαστε προσανατολισμένοι προς τη Δύση. Έχουμε τον σαφής ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της χώρας. Αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι. Εντάξει. Πάνω, πρώτα και πάνω απ' όλα είναι τα εθνικά συμφέροντα και μετά τα συμφέροντα των συμμάχων. Τελεία και παύλα.